Να τους, να τους. Είναι καλό παιχνίδι, είναι καλό παιχνίδι ο Κανέλης. Είναι πολύ καλός. Θα γίνει ωραίος, ναι. Μπράβο, μπράβο, σωστό. Το 11 καινούριο που πήραμε τώρα είναι παιχταράς. Βασικά είναι ψυχωμένος, παίζει πολύ δυνατά. Το 11 τον πρόσεξα. Θα τελείς. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε Πανάρκα. Μπράβο, ρε Θοδωράκη. Έλα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Τι είσαι πάλι το κοντά, είναι να μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε, μπράβο! Ποιος είναι? Ο Φασούλης. Στο Μαριακό. Γενικά πηγαίνει. Έχει πάει για αυτό. Καλό πούστη. Ωραίο. Γαμώ τα κόρνε, καλύτες. Βάλε ρε. Ω, το βγάλε. Ωραίος που βγάλε. Πολύ καλό το κόρ, ρε. Έκανε out. Ωραίο, ωραίο. Γκολ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Κολιάς. Κάτω. Μπράβο ρε Θουδωράκη, μπράβο! Εξαιρετικό μάτι. Γκολ είναι! Όχι! Όχι ρε. Μπράβο! Βγάλει καλά σου ρε Θουδωράκη. Γκόχουν μας λένε. Ωραίος. Τον πατέρα δεν έχουν δει την εποχή. Τι μια λίγη. Πάμε στην μπάλα. Τι μάρε, τι του πω. Τι μάρε. Μια μάρε το λέει. Έλα, βάλτε, έχει και μεζέ το βράδυ. Γκολ, ρε. Κάτω, ρε. Κάτω, ρε. 2-0 σήμερα, ικανοποιητική παρουσία της Κορονίδας, αν και δεν προκρίθηκε. Κάποιες δηλώσεις. Θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στον Παναγιακό για την πρόκριση. Εύχομαι να πάρει και το κύπελο και πάνω απ' όλα να βγει η ομάδα στη Β' Εθνική που της αξίζει. Μπορεί να μην περάσετε στο τελικό, όμως δείξατε ότι έχετε καλή ομάδα. Εντάξει, βέβαια υπήρχε μια διαφορά δυναμικότητας. Τώρα ρίχνεστε στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δοκιμάσαμε να έχουμε καλή αμυντική λειτουργία και τα παιδιά δείξανε στο αμυντικό κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλά στοιχεία, αυτό που τους είχα ζητήσει. Βέβαια, όταν παίρναμε την μπάλα, ήμασταν λίγο αγχωμένοι και δεν παίξαμε ποδόσφαιρο. Αρκεστήκαμε μόνο στην αμυντική λειτουργία. Φάγαμε βέβαια δύο γκολ που θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαν με λιγότερο άγχος, προσπαθήσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Βγάλαμε μία φάση, ανοίξαμε βέβαια περισσότερο τους χώρους και ο Παναγιακός δημιούργησε άλλες δύο-τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ στο τέλος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έπαιξαν πάρα πολύ και μικροί παίχτες.
και παιδιά αρκετά από την κοιλάδα και ανταπεξήλθαν στο παιχνίδι. Έτρεξαν πάρα πολύ και προσπάθησαν. Ο Κέλλη ήταν αναγκαστική αλλαγή, πώς είναι? Είχε μια τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο, στο πάτημα που πήγε να κάνει το σούτ τον ενόχλησε και μου ζήτησε αλλαγή. Θα το δούμε κατά πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Coach, αγώνας κυπέλλου σήμερα. Ο Παναργιακός είχε μια εύκολη πρόκριση στο τελικό απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα, όμως η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Κάτι για τη συνέχεια του κυπέλλου και για τα προσεχή παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όντως σήμερα είναι ένα καλό παιχνίδι. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ήταν ένα τεστ καλό για να πάρουν και αυτοί χρόνο. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Η συνέχεια είναι δύσκολη. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι την Κυριακή και από εκεί πέρα μετά βλέπουμε. Την Κυριακή με τα Μέγαρα είναι ένας αγώνας όπου θέλουμε τους βαθμούς. Πιστεύετε, βλέποντας την ομάδα, ότι θα πάρουμε την νίκη? Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια τρεις βαθμούς έχουν. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Θέλουμε οπωσδήποτε να το κερδίσουμε και να έχουμε την ανάλυση σοβαρότητα και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Στο τελικό έχει περάσει και η Ένωση Ερμιονίδας. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας. Είναι στόχος για τον Παναργιακό? Εντάξει, χαίρομαι που πέρασε και η Ένωση Ερμιονίδας στο τελικό. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.